Που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου. Τις προηγούμενες φορές που είχατε βγει, κύριε Παντελή, είτε σαν προπονητή του Ηρακλή Ψαγνών, είτε σαν προπονητή του Πανηλιακού. Τώρα είστε σαν προπονητή του, ως προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου, έτσι. Ναι, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είναι η αντίστροφη μέτρηση, έχει ξεκινήσει, έτσι. Ναι, εμείς είμαστε τώρα στο Πούλμαν, πηγαίνουμε για Θεσσαλονίκη. Ναι. Να κάνουμε και το απόγευμα προπόνηση εκεί στο γήπεδο, στο πλέον τη Μικελίδη. Τελικά είναι πιο δύσκολο για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός Βόλου που είχε ρυθμό, αλλά είναι λογικό με τόσα μάτς κουρασμένος να πάει σε ένα μπαράζ Ιούνιο μήνα, ή πιο δύσκολο για την Ξάνθη που έχει μείνει εκτός αγώνων δύο μήνες να κατέβει σε αυτό το μπαράζ? Κοιτάξτε, όλη αυτή η διαδικασία έχει και τα υπέρ και τα κατά. Τα υπέρ μπορούμε να πούμε ότι εμείς έχουμε ρυθμό παιχνιδιών συνεχόμενο, πράγμα που δεν έχει η Ξάνθη. Απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι η Ξάνθη είναι πιο φρέσκια, πιο ξεκούραστη, γιατί δεν είχε και αυτή την επίπονη διαδικασία όπως ήταν η δικιά μας που Τετάρτη Κυριακή παίζαμε συνεχόμενα παιχνίδια. Πιστεύετε ότι κάτι χρωστάει στον Ολυμπιακό Βόλου ο Θεός του ποδοσφαίρου, η ιστορία του ποδοσφαίρου, με την έννοια και χθες, και πέρυσι χθες λέω, και πέρυσι έφτασε πολύ κοντά, αλλά για κάποια λεπτά έχασε την άνοδο, έτσι, στο περσινό πρωτάθλημα. Φέτος πάει μέσα από τα μπαράζ να διεκδικήσει. Είναι δίκαιο το ποδόσφαιρο, έτσι ώστε... Δεν θα δείτε, γενικά δίκαιο δεν είναι η ζωή, οπότε δεν μπορεί να είναι και το ποδόσφαιρο δίκαιο. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Εμείς σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι κατά τη διάρκεια των μπαράζ μόνοι μας φτάσαμε σε αυτό το σημείο, και εννοώ μόνοι μας με την έννοια ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ατυχία, όσο και αν μπορείς να αντικαλεστείς την ατυχία. Αλλά όταν χάνεις δύο συνεχόμενα πέναλτι στο 95, έχεις πέντε παίχτες που έχουν περάσει την πόρτα του χειρουργείου σε διάστημα 15 μηνών, καταλαβαίνετε ότι αυτή η έννοια που λέμε ατυχία, η τύχη δεν είναι με το μέρος μας. Νομίζω όμως ότι, χωρίς να λέω ότι κάτι μας χρωστάει κάποιος, νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτές τις πιθανότητες που έχουμε θα τις διεκδικήσουμε με πολύ καλή ψυχολογία αύριο. Ναι, αυτό είναι σημαντικό, γιατί θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό το μίνι πρωτάθλημα, play-off, όπως το λέμε, των έξι ομάδων, είχε μπει με βαθμολογικό πλεονέκτημα, το οποίο έχασε έτσι στην πορεία. Και γι' αυτό ναι, πάει στα μπαράζ. Ναι, είχε μπει με πλεονέκτημα 4-5 βαθμών από την νίκη Φερρυππίν που αυτή τη στιγμή βγήκε. Νομίζω όμως ήταν καθοριστικές οι δύο συνεχόμενες ήττες που είχαν γίνει, και από εκεί και πέρα είναι όλα τα άλλα που. Να υποθέσω ότι παρακαλάτε να μην πάει στη διαδικασία των πέναλτι το μπαράζ, γιατί σας έχουν στοιχήσει τα άστοχα πέναλτι. Όχι, δεν κάνατε προπόνηση και στα πέναλτι. Όχι. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η διαδικασία των πέναλτι είναι καθαρά θέμα ψυχραιμίας εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι τόσο μεγάλη ικανότητα, με την έννοια ότι σε αυτή τη διαδικασία το πάνω χέρι το έχει ο τερματοφύλακας, διότι δεν έχει άγχος, ενώ ο ποδοσφαιριστής είτε είναι καλός τεχνίτης ή ποιοτικός παίκτης ή οτιδήποτε, νομίζω ότι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή παίζει πιο μεγάλο ρόλο η ψυχραιμία όταν εκτελείς κάποιο θέμα. Μάλιστα. Περιμένετε κόσμο στην Θεσσαλονίκη, τον κόσμο σας θα σας συμπαρασταθούν? Από ό,τι ξέρω, η πόλη εκεί στο Βόλο ζει για αυτό το παιχνίδι, θα έρθει πολλοί κόσμος εκεί και εύχομαι πρώτα απ' όλα να τους αποζημιώσουμε με τη νίκη αύριο. Να υποθέσω ότι περιμένετε κι εσείς ένα κλειστό παιχνίδι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα παιχνίδια εκ προημίου, όταν κρίνεται σε έναν λεπτό ή και παραπάνω μια ολόκληρη χρονιά, νομίζω ότι δύσκολα ανοίγει ένα παιχνίδι. Βέβαια, πολλές φορές ξέρετε, μπαίνουν κάποια γκολ στην αρχή του παιχνιδιού και γιου περιμένουμε να κλειστεί το παιχνίδι, δεν γίνεται ανοιχτό. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι πιο πολύ θα το χαρακτηρίσει κλειστό παιχνίδι. Μάλιστα. Άρα να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι όποιος βάλει πρώτος γκολ έχει το μεγάλο, θα έχει και το μεγάλο πλεονέκτημα. Γενικά στα παιχνίδια, όταν μια ομάδα προηγείται στο σκορ, πάντα έχει πλεονέκτημα, το οποίο είναι και ψυχολογικό, αλλά νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αύριο θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για μένα η τακτική που θα ακολουθήσουν οι δύο ομάδες. Αφενός και αφετέρου, παίζει ρόλο και η ψυχολογία που θα έχουν οι ομάδες, οι αυτάθμιτοι παράγοντες. Νομίζω όμως ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να το διαβάζει από την αρχή. Θα παίξει μεγάλο ρόλο για μένα με κάποιοι αυτάθμιτοι παράγοντες που μπορεί να δημιουργηθούν αύριο στο παιχνίδι. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Παντέλη, και σε εσάς και στην ομάδα σας για το αυριανό πολύ δύσκολο μπαράζ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι κιόλας.